Σέβομαι και τον Καρσία και όλους, αλλά νομίζω ότι μόνο το σεβασμό είναι λίγο ηρεμία να λες σε Ιερά Τεράτα και να λες τον Καρσία, τον Ζαγοράκη και δίπλα τον Κούδα. Κοίταξε, εγώ με πιάνε το είπαμε, γιατί το σχολίασα και καιρό ο Μίρτσος Κώστα. Μιλάμε για λαοπρόβλητους ποδοσφαιρικά παίχτες. Δηλαδή, δεν λέω προσφορά. Αλλά δεν μπορώ να παραβλέψω ότι ο Κούδας το συζητάει, δεν προσφορά τέτοια. Αλλά ο Γκαρσία, α πούμε, ξεσηκώνει για ολόκληρο κόσμο. Διότι ο Ζαγοράκης πούλησε 25.000 διαρκείας. Δηλαδή, κατάλαβες τι λέω. Καμιά αντίρρηση. Έτσι το θέτω. Άρα τα μεγέθη διαφορετικά. Καμία σχέση. Ναι, ναι, απλά πρέπει να το διευκρινίσω. Μου το είπε και ο Μίρτσος όταν βλέπω το βίντεο. Γι' αυτό να καλησπερίσω και τον κύριο Γιώργο Δογάνη, καθηγητή Πανεπιστημίου, κυρίες και κύριοι, καθηγητής αθλητικής ψυχολογίας στο στούντιο 2 του Ντέρμπι. Καλησπέρα, κύριε Δογάνη. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σας. Είναι καθηγητής αθλητικής ψυχολογίας. Θα μας βοηθήσει σήμερα λίγο ο κύριος Δογάνης, πριν πούμε στα δικά μας εδώ πέρα και τις αναλύσεις τις πιο ποδοσφαιρικές και πού θα πρέπει να επικρατεί η ποδοσφαιρική λογική, πού θα πρέπει να κάνει πίσω ο προπονητής ή πότε θα πρέπει να ικανοποιείται το λαϊκό αίσθημα και όλα αυτά. Θα τα αναλύσουμε όλα αυτά εμείς οι ποδοσφαιρικοί παρέα εδώ πέρα στη συνέχεια. Απλά επέλεξα να έχουμε έναν άνθρωπο πιο καταρτισμένο σήμερα. Το κύριο, για έναν άνθρωπο, για έναν ποδοσφαιριστή όπως είναι ο Παύλο Γκαρσία, φαινόμενο κύριε Δογάνη, γιατί καταφέρνει χωρίς πολλά-πολλά. Δεν έχει ούτε μιλάει συνέχεια, ούτε δηλώσεις κάνει, ούτε λατρεύει τα μίντια, ούτε λαοπλάνος είναι. Έτσι, με έναν τρόπο δικό του να ξεσηκώνει τα πλήθη, να έχει ορκισμένους φανατικούς οπαδούς. Και οι οποίοι δεν διστάζουν να τα βάλουν ακόμα με την ίδια τους την ομάδα, με τον ιδιοκτήτη, με τον προπονητή, προκειμένου να βλέπουν αυτόν τον άνθρωπο να παίζει μέσα στο γήπεδο. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται σε εσάς, κύριε Δογάνη, ως καθηγητής αθλητικής ψυχολογίας, είναι μια δική σας πρώτη ερμηνεία. Και αν θέλετε και φυσιογνωμιστής, αν έχετε αυτή τη δυνατότητα, όλο αυτό που εκφράζει ο Γκαρσία σαν εμφάνιση. Μπήκα σήμερα το πρωί σε διάφορα blogs. Και η διαπίστωσή μου είναι ότι αν δεν υπήρχε ο Γκαρσία, ίσως θα έπρεπε να εφευρεθεί. Θα έπρεπε να εφευρεθεί, λέτε. Θεωρώ ότι για την κουλτούρα που έχει ο ΠΑΟΚ, κάτι τέτοιο ήταν αναπόφευκτο. Τι εννοείται. Ισχύει απόλυτα για μένα ότι ο κύριος Τέντζερς και βρήκε το καπάκι. Τι εννοείται, αν με βέβαια, υπάρχει και ένα παράδοξο εδώ καθηγητά. Τι εννοείται όταν λέτε την... Εννοώ ότι το προφίλ γενικότερα και ως προσώπου στο γήπεδο και εκτός γήπεδου του Γκαρσία έρχεται και ενσαρκώνει όλο το αξιακό σύστημα που έχει ο ΠΑΟΚ. Γνωρίζετε την εξωγηπαιδική ζωή του Παύλου Γκαρσία? Όχι. Δεν έχω εμπλακεί καθόλου σε αυτά. Μα αυτό λέτε τώρα. Όχι. Έχω κι εγώ ως κάποιος, προσπαθώ να μιλήσω ως κάποιος που βλέπει τα πράγματα από απόσταση. Δεν λέω ότι τον γνωρίζω προσωπικά. Επειδή μα λέτε ότι και από τον Παύλο Γκαρσία, συγγνώμη λίγο, ότι δεν λέτε ότι Παύλο... στα μίδια συχνά, είναι λίγο μίλητος και τα λοιπά. Τον παρακολουθώ λιγάκι στα μέσα και στα διάφορα blogs. Θέλω να πω, δεν μπορώ το να... Το ποδόσφαιρο παίζεται στα γήπεδα και στα blogs. Εδώ το κύριο... Μας ακούει καταρχάς, ναι, το κύριο Δογάνη, απλά τον κάλεσα Γιώργο σήμερα και να μας περιγράψει λίγο το φαινόμενο. Έτσι, είναι ο άνθρωπος καθηγητής αθλητικής ψυχολογίας για αυτά τα φαινόμενα, γιατί σπανίζουν τέτοιου είδους ποδοσφαιριστές. Ναι, δεν είναι όμως εγώ που είναι η διαφωνία μου, και συγγνώμη κύριε καθηγητά, με όλο το σεβασμό. Η διαφωνία μου είναι ότι δεν έχει σχέση μόνο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ ο Παύλο Γκαρσία. Γενικά τέτοιες φυσιογνωμίες, κατά την άποψή μου πάντα, έτσι, προκαλούν το λαϊκό αίρισμα. Δηλαδή σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα, οι φανς της ομάδος θέλουν έναν Παύλο Γκαρσία, έναν ηγέτη, μια ηγετική μορφή μέσα στην ομάδα του. Δεν είναι θέμα ΠΑΟΚ, λες. Δεν είναι θέμα ΠΑΟΚ, όπως είπε ο κ. Καθηγητής, ότι οι ΠΑΟΞίδες με τον Παύλο. Μία, ασφαλώς κάθε ομάδα θέλει τον ηγέτη της. Αλλά κάθε ομάδα, ξέρετε, είναι ένα υποσύστημα σε ένα γενικότερο σύστημα. Αν πάρουμε το ποδόσφαιρο γενικότερο σε ένα σύστημα κοινωνικό, έχει διάφορες ποδοσφαιρικές ομάδες. Η κάθε ποδοσφαιρική ομάδα έχει κάποια ταυτότητα, κάποια προέλευση, κάποια κουλτούρα, κάποιο αξιακό σύστημα. Εκπροσωπεί ακόμα και κοινωνικές τάξεις, ακόμα και ιδεολογικές, ξέρετε. Εκπροσωπούσε. Τώρα ανάλογα έχουμε νέους πανιόνιους, 1936, ανάλογα με την ομάδα, υπάρχουν διάφορες διαβαθμίσεις. Mm-hmm. Πριν από κάποια χρόνια ήταν διαφορετικά. Γενικότερα θα έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ είναι γενικότερα ως ένα υποσύστημα αθλητικό. Έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Μοιάζει σε πολλά πράγματα με την ΑΕΚ και με άλλες προσφυγικές ομάδες. Αλλά ο ΠΑΟΚ ειδικότερα, επειδή είναι η ισχυρότερη προσφυγική ομάδα, είναι η ομάδα η οποία είναι πρώτων θυρών να αμφισβητήσει ευθέως την Πρωτοκαθεδρία της Αθήνας
και του κατεστημένου γενικότερα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι, θα έλεγα, μεταξύ, όπως το είπε πολύ ωραία και ο κύριος Χίτας, είναι το σταυροδρόμι του ορθολογισμού και το σταυροδρόμι του ιδεαλισμού. Ξεχυλίζει ο κόσμος από ιδεαλισμό, αν διαβάσετε τι γράφουνε, τη λατρεία που του έχουν κτλ. Θα καταλάβετε ότι αυτό έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με αυτό που ζητάει ο ορθολογιστής από την άλλη, από μία ομάδα, από το σύστημα, από τη δομή και τη λειτουργία της, προκειμένου να πάρει το πρωτάθλημα. Προκειμένου να βγει ως η πρώτη ομάδα. Συνεπώς, στο σύστημα γενικότερο που υπάρχει η διοίκηση, υπάρχει ο προπονητής, υπάρχουν οι παίκτες, υπάρχουν οι οπαδοί, στις ΠΑΕ, αυτά όλα διέπονται από έναν ορθολογισμό. Μάλιστα. Γιατί ταυτίστηκε ο κόσμος του ΠΑΟΚ με αυτόν τον συγκεκριμένο παίχτη, κύριε καθηγητά? Γιατί ακριβώς το αξιακό σύστημα του ΠΑΟΚ, αν καθίσουμε και απαριθμίσουμε κάποια πράγματα, θα δείτε ότι ταιριάζει πάρα πολύ καλά και με το χαρακτήρα του. Δηλαδή, αν ο Γκαρσία έπαιζε στον Ολυμπιακό. Συγγνώμη, ένα λεπτό, αυτό θα έλεγα. Αν έπαιζε στον Ολυμπιακό, θα είχε ταυτιστεί ο οπαδός της σειράς 7 με τον παίχτη αυτόν? Όχι. Νομίζω πως όχι στον ίδιο βαθμό. Μα ρε παιδιά, συγγνώμη λίγο, κύριε καθηγητά. Εδώ ο Παύλο Γκαρσία είναι ο επαναστάτης ο Παύλο Γκαρσία. Ο λαός του ΠΑΟΚ θέλει να κάνει μια επανάσταση του κατεστημένου. Δεν μπορεί ο επαναστάτης να είναι παίχτης του κατεστημένου, στην προκειμένη περίπτωση στον Ολυμπιακό. Ωραία, μην το λαθούμε τελείως. Ακριβώς αυτό λέω. Αυτό λέω και εγώ. Αυτό είναι και ο δικασμός του ΠΑΟΚ. Για να σας βοηθήσω. Από εκεί και εσάς, συγγνώμη λίγο, κύριε Γκόντζο. Κύριε Γκόντζο, κύριε Γκόντζο. Θα δείτε ότι καθένας από αυτούς δεν θα μπορούσε να είναι σε άλλη ομάδα. Δηλαδή, πάτε τον Τζόντζεφ στον Ολυμπιακό, τον Ζάιτ στον Παναθηναϊκό και τον Γκαρσία στον ΠΑΟΚ. Κανένας από αυτούς δεν θα μπορούσε. Δηλαδή, ο Τζόντζεφ δεν θα μπορούσε να είναι ποτέ στον ΠΑΟΚ. Ο Γκαρσία δεν θα μπορούσε να είναι στον Παναθηναϊκό. Ο Ζάιτ δεν θα μπορούσε να είναι ποτέ αντίστοιχα στον Ολυμπιακό. Γιατί δεν θα μπορούσε? Γιατί τα χαρακτηριστικά των παιχτών που αναδεικνύουν σαν ηγέτες με τα γενικότερα ιδεολογικά χαρακτηριστικά και την κουλτούρα της κάθε ομάδας. Γιατί δεν θα μπορούσε να είναι ο Τζόντζεφ στον ΠΑΟΚ? Παράδειγμα, ναι. Θέλω να σου πω γιατί, ειλικρινά. Ειλικρινά, ναι. Γιατί ο Τζόντζεφ πιο πολύ έβγαζε την πονηριά με στο γήπεδο. Και όχι την επανάσταση και το αυτό που βγάζει. Κάτσε λίγο, κάτσε λίγο. Υπάρχει πονηριά με τον καλή την έννοια. Υπάρχει πονηριά η λεγόμενη πουστιά. Συγγνώμη για την έννοια. Ναι, εντάξει, με την καλή έννοια. Αυτό έβγαζε δηλαδή. Την ποδοσφαιρική πονηριά. Αυτό τιμά τον ΠΑΟΚ όμως, έτσι. Ο Γκαρσία βγάζει την ποδοσφαιρική αλητία, αν το πει. Ωραία. Αυτό όμως που λέτε τιμά τον ΠΑΟΚ και τον κάθε ΠΑΟΚ. Κατάλαβα να σα πω. Κυριλίκι... Συγγνώμη. Άλλο το Κυριλίκι, άλλο το Πονηριλίκι, με το πω αλλιώ. Σε αυτό. Γι' αυτό λέω ότι δεν γίνεται να μην ταιριάξουν κάποιοι παίκτες με τα χαρακτηριστικά τη κουλτούρα των παίκτων. Μήπως όμως οι ομάδες περνούν σε αυτούς τους παίκτες το, ναι, το Πονηριλίκι ή το αντίθετο. Δηλαδή ο Τζόρτζεβιτς, τον οποίο εγώ τον έπαιξα αντίπαλο στον Πανηλιακό, έτσι πριν πάει μεταγραφή. Ναι, ναι, ναι. Αν ερχόταν στον ΠΑΟΚ από εκείνη την ηλικία η Ταλεντάρα ή στον Άρη, στον Ηρακλή, μπορεί να αποκτούσε την κουλτούρα της ομάδας. Ναι, θα φτιάχνει προσωπικότητα, καμιά αντίρρηση. Οπότε οι ομάδες και η δομή των ομάδων είναι αυτές που κάνουν τους παίχτες. Εκτός αν έρθει ένας παίχτης τεράστια προσωπικότητα όπως την προκειμένη ο Παύλο Γκαρσία ή ο Ζάιετς. Διότι αυτούς και τους δύο τους έπαιξαν. Τον Παύλο όχι. Το Ζάιετς αυτή ήταν οι φυσιογνωμίες όταν ήρθαν στην Ελλάδα. Δεν γίνανε εδώ. Ο Τζόρτζεβιτς έγινε εδώ. Σωστό. Κύριε καθηγητά, να επανέλθω λίγο στο θέμα για να ολοκληρώσουμε λίγο μαζί και να αναλύσουμε, όπως είπα, τα περισσότερα της ποδοσφαιρικά εμείς στη συνέχεια. Σχετικά με την. Η μορφή του τα έχει όλα αυτά. Ο τρόπος δηλαδή που το πουλάει όλο αυτό. Βασικά είναι αυθεντικό ή το πουλάει όλο αυτό? Είναι στάση ζωής? Έχω την αίσθηση ότι είναι μια αμφίδρομη σχέση. Δεν ξέρω τον πρώτερο βίο του Γκαρσία σε άλλες ποδοσφαιρικές ομάδες. Έτσι ήταν πάντα. Δεν νομίζω να δημιούργησε τα προβλήματα όμως που δημιούργησε εδώ. Εδώ νομίζω πως βρήκε πρόσφορο έδαφος, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα στην οποία από καταβολής, θα έλεγα, ήταν σημαντικός ο ρόλος των οπαδών. Πάντοτε οι οπαδοί στον ΠΑΟΚ είχαν σημαίνοντα ρόλο, θα έλεγα, και επηρέαζαν σε πάρα πολλές φάσεις ανάπτυξης του ΠΑΟΚ τις αποφάσεις γενικότερα και την πορεία που θα έπαιρνε ο ΠΑΟΚ. Συνεπώς ήρθε και ταυτίστηκε, ενδεχομένως προσαρμόστηκε και ο Γκαρσία, αλλά νομίζω πως ήρθε και έδεσε απόλυτα με το αξιακό σύστημα που έχει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ποιος θα διαφωνήσει ότι εκπροσωπεί τους υποπρονομιούχους? Ποιος θα διαφωνήσει ότι είναι η ομάδα η οποία αντιστρατεύεται το κατεστημένο γιατί ως πρώτο λόγο έχει την αδικία? Ποιος θα διαφωνήσει ότι εκπροσωπεί την προσφυγιά? Ποιος θα διαφωνήσει ότι είναι ο πιο ρομαντικός, θα έλεγα, σύλλογος γενικότερα? Ποιος θα διαφωνήσει ότι ο ΠΑΟΚ μέσω των οπαδών του θέλει να επιδείξει ισχύ, δύναμη,
γενικότερα. Αυτό συμβαίνει σε όλους τους οργανισμούς οι οποίοι διεκδικούν, ξέρετε, να πάρουν την πρωτοκαθεδρία. Αυτό είναι ένα αξιακό σύστημα που το μοιράζονται όλοι οι οπαδοί, θα έλεγα και οι διοικούντες του ΠΑΟΚ. Αντιδιαστολή με άλλους συλλόγους που δεν έχουν, θα έλεγα, παρόμοιο. Κύριε Δογάνη, ο συνάδελφος, ο κουβεντήτης, ο Γιώργος, θέλει να σας ρωτήσει κάτι. Ο Παύλο Γκαρσία θεωρείται πως είναι πρόβλημα, γιατί είπατε δημιουργεί προβλήματα. Αυτή είναι η οπτική προφανώς που χρησιμοποιείται. Ο Γκαρσία πολλές φορές είναι ενδεχομένως ο οπαδός στο γήπεδο, αυτή την εικόνα ενδεχομένως να δίνει. Δεν ξέρω αν τελικώς η κουβέντα που κάνουμε για αυτόν ξεκινά από τη βάση αυτή ότι δημιουργεί πρόβλημα. Όχι. Δεν ξεκινάει από ότι δημιουργεί πρόβλημα. Ως πρόθεση. Αλλά ξέρετε, αυτή είναι και η μεγάλη διαφορά μεταξύ έλξης ενός οργανισμού από τα σπάργανά του σε έναν οργανισμό επαγγελματικό. Ωραία. Και εγώ έχω παίξει ποδόσφαιρο και γνωρίζω πάρα πολύ καλά πόσο συναισθηματικό ήταν το παιχνίδι στο τοπικό, στο αεροτεχνικό αλλού. Αλλά αυτό είναι και η διαφορά σε ένα μικρό γραφείο όπου παραγνωρίζονται οι υπάλληλοι και σε μια πολύ μεγάλη πολυεθνική εταιρεία η οποία έχει κώδικες επικοινωνίας, γραφτούς και άγραφτους, υπάρχει κάθετη διοίκηση, υπάρχουν κανονισμοί, υπάρχει ποινολόγιο, υπάρχει σεβασμός στην ιεραρχία, υπάρχουν διάφορα πράγματα. Αυτή είναι η διαφορά ενός συλλόγου ο οποίος είναι σε μια ερμαφρόδιτη κατάσταση μεταξύ ερασιτεχνισμού και επαγγελματισμού και άλλων ομάδων, οι οποίες κατά το παρελθόν, αν θυμάστε καλά, είχαν προβλήματα με μεγάλους παίκτες, και όμως το καθετοποιημένο σύστημα και η ισχυρή δυναμική, η απόλυτη εναπόθεση των ευθυνών της ομάδας στον καθήλυνα αρμόδιο, που είναι ο προπονητής, ωραία, έλυσε τα ενδεχόμενα προβλήματα που θα προέκυπταν από κάποια ομάδα. Ο αρμόδιος είναι η ηγεσία της κάθε ομάδας, όχι ο προπονητής. Οι αρμόδιοι είναι ακόμη πιο πάνω. Είναι τεχνικός διευθυντής, είναι η διοίκηση, ο προπονητής, είναι στην ουσία ένας υπάλληλος της ομάδας. Κύριε καθηγητά, για να κλείσω και σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία. Άμα ένας φοιτητής ερχόταν δικό σας στο Πανεπιστήμιο και σας ζητούσε να κάνει την εργασία, την πτυχιακή του στο φαινόμενο αυτό, θα τον ενθαρρύνατε ή θα τον αποτρέπατε? Ήδη έχω ενθαρρύνει τους φοιτητές μου να γράψουν σχετικά με το ρόλο του αθλητικού ήρωα. Μάλιστα. Ο αθλητικός ήρωας έχει ανάγκη λοιπόν ο κόσμος ενός αθλητικού ήρωα και νομίζω ότι ο Γκαρσία τον παίζει το ρόλο αυτόν. Όχι τον παίζει, είναι, αποτελεί ένα αθλητικό ήρωα πάρα πολύ καλά. Αν μου επιτρέπετε. Ναι, βέβαια, ναι. Αν μου επιτρέπετε, προσωπικά θεωρώ ότι είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα, έτσι. Απλά δεν ξέρω αν θέλουμε να κάνουμε εκπομπές ή θέλουμε να διαιωνίζουμε κάποιες καταστάσεις. Με τον Παύλο Γκαρσία το θέμα το δημιούργησε η διοίκηση του ΠΑΟΚ με τον πρόεδρο. Συγγνώμη. Για να προσέξω τον γιατρό και να τα πούμε εμείς τα πρώτα. Αν θέλει να ακούσει ο κ. Καθηγητής. Θα μπορούσε να λυθεί εν τη γενέση του. Τον Παύλο Γκαρσία να τον έχει ο ΠΑΟΚ να τον εκμεταλλευτεί όπως θέλει αυτή την ονοματάρα, να τον βγάλει στους συνδέσμους. Εδώ ήρθε ο Ολυμπιακός, τώρα που θέλει ο ΠΑΟΚ να κοντράει τον Ολυμπιακό. Δεν μπορεί. Ήρθε ο Ολυμπιακός και έκανε Ακαδημία Ποδοσφαίρου με ποιους? Με Βασίλη Χατζηπαναγή, με Γιώργο Σκαρτάδο και Φάνη Κατρικανάκη. Τι συζητάμε τώρα? Και το θέμα του Γκαρσία, αποκλειστικά υπεύθυνη είναι, θα το πω έτσι με στόμφο, οι έμιστοι υπάλληλοι του ΠΑΟΚ που θέλουν να διοικήσουν αλλά δεν μπορούν. Δεν είναι κακό να πληρώνονται. Γιατί είναι κακό? Όταν πληρώνεις, έχεις και απαιτήσεις. Όταν το ποδόσφαιρο δεν είναι κακό να πληρώνεσαι, Γιώργο. Το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα είναι το ποδόσφαιρο των υπαλλήλων. Διοικεί το ποδόσφαιρο ο υπάλληλος. Παντού συμβαίνει αυτό και στην Αγγλία υπάλληλοι είναι. Αλλά υπάρχει δομή, υπάρχουν ανώνυμες εταιρείες. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι η πληρωμή. Υπάρχουν αλλά οι δομές που δεν υπάρχουν. Αλλιώς πονάει και διοικεί την ομάδα αυτός που πληρώνει και αλλιώς αυτός που πληρώνεται. Εγώ δε στην Ελλάδα είδα έμιστες διοικήσεις που από μόνοι τους αυξάναν τους μισθούς τους ενώ πληρώνονταν από τους οπαδούς. Ναι, υπάρχει άλλη χώρα. Συμφωνώ στα άλλα που είπες, αλλά νομίζω πως το θέμα δεν είναι αν πληρώνονται ή όχι. Καλώς πληρώνονται κανένα από τους οπαδούς. Με αυτό το θέμα. Ο ΠΑΟΚ πήρε 4 αστέρα μπακ και λέει μπακ. Επειδή τονίζεις το έμιστη για αυτό το. Κύριε Δογάνη, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία στην εκπομπή. Δώσατε μια έτσι άλλη άποψη. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Αν μπορώ να κλείσω με μια κουβέντα. Ξέρετε, πολλές φορές τα ζητήματα, αν τα δεις με μια πρώτη ματιά, τα θεωρείς εύκολα. Αυτά τα ζητήματα όμως νομίζω πως είναι σύνθετα, είναι πολυεπίπεδα και τελικά όλα έχουν τις καταβολές τους στον ανθρώπινο παράγοντα. Εγώ μου έκανε μεγάλη εντύπωση και κλείνω με αυτό. Και εκεί νομίζω πως περιστρέφεται το ζήτημα, είναι η αφετηρία. Κάτι που διάβασε ένα blog. Είναι μια αυτοαναφορά. Που είπε το εξής. Ο Γκαρσία, λέει, είναι αυτό που όλοι θα θέλαμε να είμαστε, αλλά δεν μπορούμε να γίνουμε. Ναι. Εντάξει, για τον Ρουβά το ίδιο λέμε. Για αυτό που το έγραψε. Για μένα αυτό είναι μια μη πόδι, γιατί είμαστε στον αέρα. Αλλά αυτό που το έγραψε πιθανώς τον νιώθει. Εντάξει, ρε παιδιά, το κάθε παιδάκι πρότυπο. Γιατί τώρα θέλει να γίνει Τζούλια Αλεξανδράτη τώρα. Καθίστε όμορφα. Το κάθε παιδάκι έχει στο μυαλό του κάτι να γίνει. Αυτό δεν είναι τίποτα. Γράφει ένα παιδάκι κάτι. Θέλω να γίνω, ξέρω εγώ και εγώ έλεγα, γίνω διαστημάνθρωπος.
Ωραία. Ο Παύλο Γκαρσία, ξαναλέω και πάλι, ήταν τόσο απλό το θέμα. Θα σου πω τώρα γιατί είναι απλό. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να σα ρωτήσω κάτι. Πώ ήταν απλό. Άκου. Έλα εδώ, σταματά. Έλα εδώ να είσαι ακαδημίε. Καταρχά, μπορεί αγωνιστικά. Δεν είναι θέμα. Κατά από πού μπορεί να παίξει αγωνιστικά. Μα δεν ξέρει, μόνο ο προπονητή ξέρει αν μπορεί. Αγωνιστικά. Ο προπονητή που τον ζει. Εδώ τον άλλο, εγώ μπορεί, εσύ μπορεί. Είμαστε εκτός. Αυτός το ζει κάθε μέρα. Όταν λέει ο προπονητής ότι δεν μπορεί, ας πούμε, ποιο να πιστεύουμε. Άκουσε λίγο, άκουσε. Ξέρεις πώς ξεκίνησε το θέμα. Όταν εγώ είμαι προπονητής σε μια ομάδα και το παιδάκι μου γράφει αυτά τα διαόλια, στέλνει και γράφει για ένα παίχτη μου, ο οποίος είναι το μεγαλύτερο όνομα, έτσι ξεκίνησε. Από το γιο του Δόνη. Αυτό έγινε πριν από χρόνια όμως. Ήταν 12 χρόνια το παιδί. Μα επανακυκλοφόρησε με το που ήρθε. Ναι, ξεκίνησε μια κόντρα. Θεωρώ υπό τις ευλογίες της διοίκησης να παγωθεί ο Γκαρσία. Μεταφέρανε ή δεν μεταφέραν τίποτα στο Σαββίδι. Τον καθαρίσαν, τον ξαναφέραν. Θα μπορούσαν αφού τον καθάρισαν να πούν τέλος. Δεν τον ξαναφέρω. Αλλά και πάλι όταν το φέραν, αν ο Τσιόλης πήγαινε καλά. Ο οποίος είναι πιο τέλος πάντων. Ο Τσιόλης, ο παίχτης. Ναι, ο παίχτης. Αν ο Τσιόλης πήγαινε καλά. Και ο ΠΑΟΚ ήταν στον 1-2 βαθμούς από το Ολυμπιακό, δεν θα γινόταν τίποτα. Διότι στην Ελλάδα. Έτσι. Μεγάλη γίνεται. Κουβέντα τώρα είπες. Αυτή είναι η κουβέντα. Έτσι. Αυτή γιατί το μείον 8 τα φέρει αυτά στην επιφάνεια. Εδώ τώρα η Ελλάδα, εμείς τώρα μιλάμε να λύσουμε το πρόβλημα του ποδοσφαίρου και η Ελλάδα ψηφίζει να λύσει το πρόβλημά του ο καταστροφέας της Ελλάδος. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής όμως. Αν δεν μπορεί να παίξει, το λέει ο προπονητής, ο οποίος αμείβεται με 1,3 να είναι καλά ο άνθρωπος, ένας πολύπλοκος προπονητής που έχει κατακτήσει ευρωπαϊκά κύπελλα, έχει κατακτήσει πρωταθλήματα στη Γερμανία και λέει ο παίχτης δεν μπορεί το παλικάρι. Το διώχνεις. Πώς τον διώξαν, αφού όταν τον διώξαν πέρυσι, κάψαν το γήπεδο. Έγινε χαμός. Τιμή και δόξα στον Παύλο τον Γκαρσία. Τι γίνεται τώρα. Εδώ λοιπόν έχει δίκιο ο Γιώργος που λέει ότι είναι θέμα διοίκησης, εγώ λέω διαχείρισης. Ο Γκαρσία από μόνος του δεν συγγνώμη, μπορεί Γιώργο, να είναι πρόβλημα. Λεπτό, γιατί μετά θα πάμε και στον Κάτσε. Εγώ τώρα και είναι σχεδόν... και παίζω και τον δικηγόρο του διαβόλου για να ακούει είναι ο κόσμος. Σχεδόν, είναι ίδια πράγματα σχεδόν. Ίδια πράγματα. Ο Γκαρσία... Κακοδιοίκηση και με τον Κάτσε, θα δείτε. Ο Γκαρσία δεν είναι εξορισμού πρόβλημα. Πρόβλημα είναι η διαχείριση του ανθρώπου και του θέματος Γκαρσία. Πρόβλημα δεν είναι ο Κάτσε από μόνος του. Πρόβλημα είναι ο τρόπος που ο ΠΑΟΚ χειρίστηκε. Πρόβλημα υπήρξανε, προβλήματα. Τρεις μήνες. Να σας πω ένα παράδειγμα. Πρόβλημα κύριος... δεν είναι ο Τζαβέλας. Άκου λίγο. Είναι ότι ο ΠΑΟΚ πήρε τρία αριστερά μπακ. Ο κύριος Γκόντζος θα καταλάβει τι λέω. Ο Μίρτσος όταν στο Ολυμπιακό έπιανε 5 πέναλτι στην Ιταλία και πετούσε εδώ πέρα, έπινε τα βράδια και πήγαινε στον Καρά, αλλά δεν γινόταν τίποτα. Όταν ο Μίρτσος του φύγει μπάλα με Τζονομόρης από τα χέρια και έχασε 0-1, ο Μίρτσος έγινε ο ξενύχτης και ο μεκρής. Δεν είναι έτσι, κύριε Γκόντζο. Έτσι, απλά τα πράγματα και το είπες πριν. Να σου πω κάτι. Σκέφτομαι πώς θα το εξής, το πιο απλό που σκεφτείτε όλοι. Γιατί έχετε θέμα Γκαρσία απόψε. Έλατε. Όχι απόψε, έχει γεννηθεί. Γιατί γεννηθεί. Θα σου πω γιατί. Θα σου πω Κώστα, μισό λεπτό. Γιατί προχθές. Γιατί γεννηθεί, γιατί κάτι δεν πάει καλά αγωνιστικά. Μετά το 2-2 λοιπόν έγινε η ερώτηση. Μετά το 2-2 με την Αλκμαρ έγινε η ερώτηση. Ο Στέφενς εκνευρισμένος, άρα δείχνει τον απασχολεί το θέμα, την είπε στον δημοσιογράφο και του είπε να σου πω, έλα να δεις την προπόνηση άμα κάνει ή όχι ο παίχτης. Και μάλιστα την επόμενη μέρα όταν ο Γκαρσία έμαθε Κώστα Γκόντζο και το λέω και στον κόσμο, όταν ο Γκαρσία έμαθε τι είπε ο Στέφενς, ο προπονητής του ρε αδερφέ, γι' αυτόν πήγε και του ζήτησε το λόγο. Καλά έκανε. Γιώργο. Καλά είπε αυτό. Καλά έκανε. Αυτό καλά έκανε. Εντάξει. Καλά έκανε. Και εγώ το είδα. Δεν λέω κακό, αλλά θέλω να σου πω γιατί ασχολούμαστε σήμερα. Θέλω να σου πω γιατί. Ότι το είπε και μόνο σου μετά το 2-2 με Νάουπερ. Ναι, φυσικά. Αν είχε πει Νάουπερ, ούτε ο δημοσιογράφο θα ρωτήσει. Το θέμα έγινε πριν το 2-2 με την Αλκμαρ. Το θέμα έγινε τι παραμονέ του αγώνα. Όσο θα υπάρχει, άκου λίγο. Ο Γκαρσία στον Πάουκ και ο Πάουκ δεν θα εκπληρώνει τι απαιτήσει των οπαδών του. Θα ψάχνουν να βρουν θέμα με Γκαρσία. Θυμήθηκαν τον Σαλπικίδη που έφυγε τότε το βρήσαν. Θυμήσαν τον Ζαγοράκη, θυμήθηκαν το βρήσαν. Που λένε όπου φτώχεια και γκρίνια. Τώρα θα πάω έτσι, για δευτερόλεπτα να καλησπέρισω τον Σάκη τον Κίνα που καθυστερημένα ήρθε το ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ και από τον Arena FM και από το Contra GR κύριε Σεκέ και τον αντίχο Arena FM. Γεια σου Σάκη. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Θα δώσω σε ένα σε λίγο. Πάω ο Γιάννης ο Μιχαλίτσος είναι έμπειρος τεχνικός. Είχες κάτι περιπέτειες και στον Άρη πρόπερση με τον Κόκκι, θυμάμαι που το έπαιζε Βεντέτα. Γενικά τέτοιες παίχτες πώς τους χειρίζεται ο προπονητής. Ήταν μια διαφορετική περίπτωση. Καλά, παράδειγμα ο Κόκκι τώρα, αλλά θέλω να σου πω ότι βάζεις το κεφάλι στον Τουρβά και λες άμα τώρα εγώ την πω π.χ. παράδειγμα στον Κόκκι. Ή στον Γκαρσία, κινδυνεύω εδώ να φαγωθώ. Τι κάνω, κάνω την πάπια και άσου να λένε, ή τα βαίνω μπροστά σου και βάζω τα πράγματα. Για να πούμε για τον Κόκκε. Εγώ δεν τον έβαλα σε ένα παιχνίδι με τη Manchester City. Ναι. Γιατί θεωρούσα ότι είχαμε τον Μπομπαντίγια και δεν μπορεί να παίξει ο Άρη με δύο σεντερφόρ με τη Manchester City που είναι 40 κλάσει καλύτερα από σένα, για να μην χάσουμε και το αίτητο του Χαριλάου. Ωραία. Από εκεί πέρα, το επόμενο βήμα είναι να χάσω τη θέση μου εγώ γιατί έκανα αυτή την ενέργεια. Από εκεί πέρα, για τον Γκαρσία. Δεν θέλω να μπω στα θέματα μα του δεν είναι θέμα πάγκο, θα μιλήσει τα τεχνικό. Αυτό το παίχτη του Γκαρσία
εφόσον το χρειάζεσαι, πρέπει να τον έχει. Το χρειάζεσαι, δεν το ρώτησα. Εφόσον το χρειάζεσαι, πρέπει να το έχει να έχει ρόλο. Ναι, σημαντικό, όχι. Να μην παίζει ρόλο να πω αλλαγή, γιατί δεν τα δέχονται. Έχει παίξει στη Ρεάλ, έχει παίξει σε κάποιες μεγάλες ομάδες, γιατί είναι ακόμα μεγάλη προσωπικότητα από ό,τι ήταν ο Κόκκι, γιατί ο Κόκκι δεν είχε παίξει. Ήταν ένα νεαρό. Δεν συγκρίνεται κάποιο. Όχι, λέμε για τον Κόκκι για τώρα. Ήρθε 2-3 παιχνίδια χρόνια εδώ, έπαιξε καλά. 2 χρόνια όμως δεν έκανε τίποτα και εγώ είχα την τόλμη να μην το βάλω στο πιο σημαντικό μάτι τη ιστορία του Άρη. Για να μην μείνει ο προπονητής που έχασα το ευρωπαϊκό παιχνίδι εντός έδρας. Από εκεί πέρα το πλήρωσα, εγνώση μου, το πλήρωσα εγώ. Είναι διαφορετική περίπτωση. Ναι. Και μα δεν είχα σκοπό ότι να το φάω, ότι δεν είναι κακός παίκτης. Την επόμενη Κυριακή μπορεί να έπαιζε. Εκείνο το μάτς έχουμε τον Παπαντίγια, δεν μπορεί να παίξει και ο Κόκκι. Τελείως. Απλό είναι το πράγμα. Άρα εσύ, Γιάννη Μιχάλη, έπαιρνες την απόφαση έξω. Δεν μου κάνεις. Όχι, δεν μου κάνεις. Ας πλήρωσε το Μάρμαρο. Το συγκεκριμένο παιχνίδι ξέρω ότι. Γιατί θα έμενα στην ιστορία, γιατί το τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Άρη είναι με τη Σίτι εδώ μέσα. Πάντως δεν είναι λίγο. Δεν ξέρω πότε θα ξαναπαίξει ο Άρης σε Ευρώπη, μακάρι να παίξει σύντομα. Είναι το τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Θα έμενα στην ιστορία ο προπονητής που έχασε το ΑΕΤΟ. Ναι, ναι. Θα έπρεπε να κάνω ό,τι καλύτερο υπήρχε για την συγκεκριμένη στιγμή για να μην χάσουμε τη Manchester City. Σε έναν Άρη, συγγνώμη, σε έναν Άρη ο οποίος έκανε σε 6 χρόνια 194 μεταγραφές, μπορείς εσύ να μην βάλεις τον Κόκκι. Πώς θα φέρουμε άλλους 5-6 την άλλη εβδομάδα. Κατάλαβες, αφού ξεφορτώναν τα καράβια. Είναι διαφορετική περίπτωση αυτή του Γκαρσία με του Κόκκι. Απλώς τον Γκαρσία το θέλω, τον έχω για να έχει ενεργό ρόλο, να παίζει σημαντικό ρόλο. Ναι. Δεν είναι ο παίκτης ο οποίος, αφού έχει παίξει τέτοιες μεγάλες ομάδες, ο οποίος να δέχεται. Γιατί ο Γκαρσία έγινε πρόβλημα, συγγνώμη κύριε Μιχάλητσο. Γιατί ο Γκαρσία έγινε πρόβλημα. Γιατί ο Γκαρσία έχει παίξει τη Ρεάλ πολύ παλιά όμως. Λοιπόν, ο Γκαρσία πήγε στην Πόσο πολύ παλιά. Και στη Μίλαν έχει παίξει. Ακόμη πιο παλιά. Ο Γκαρσία ήταν αποστολή στον αγώνα της Βέρειας αρχές πρωταθλήματος και επειδή είμαι στο παιχνίδι, σηκώνεται για 46 για ζέσταμα. Ναι. Ζεσταίνεται μέχρι το 93. Και τον έβαλε ποτέ. Ο Γκαρσία σου λέει: εγώ, ρε φίλε, δεν είμαι παιδάκι. Έχει δίκιο. Το θέμα του Γκαρσία είναι και μια προσωπικότητα. Δεν είναι ο παίκτης ο τυχαίος. Δεν είναι μόνο ο παιδάκι, δεν είναι θέμα ηλικία. Αν το θέμα το δεν παίζει, είναι κατακριτέο. Θέλετε να σα πω κάτι. Απαγορεύεται δόνηδες και ειδικά ο Στέφενς να ξεφτιλίζουν μια τέτοια μεγάλη προσωπικότητα. Μπορούν να του πούν σταμάτα, φύγε. Φύγε τώρα. Να τον ξεφτιλίζεις απαγορεύεται κατά την άποψή μου, διότι ό,τι κάνεις θα το βρεις στην πορεία και ο Δόνης το βρήκε. Επειδή πήγε στο απαγορεύεται, Γιώργο, απαγορεύεται λοιπόν μια σωστά λειτουργούσα διοίκηση να επιτρέπει στον προπονητή να κάνει ό,τι θέλει με ένα περιουσιακό στοιχείο. Ποιο διοικεί τον Πάο, εσεί που είστε ρεπόρτερ. Και το Σάκη του γίνεται να το βλέπω. Θα σου πω κάτι ακόμα και θα απαντήσω στην ερώτησή σου. Ράντεβου έχει μετά. Σάκη, ραντεβού έχει μετά. Ο Γκαρσία, παιδιά. Ο Γκαρσία, ακόμη και σήμερα, πουλάει φανέλε στην μπουτίκ. Θα τρελός. Ποιο άλλο μπορούσε να πουλήσει εκτό του Γκαρσία και τώρα του Λούκα. Πε μου έναν. Ποιο Λούκα, Γιώργο. Έδωσα πριν ένα μήνα μια φανέλα του Γκαρσία. Ο κόσμος, συγγνώμη. Σπάσα τα μηχανάκια, έγινε χαμός. Ο κόσμος στην Ελλάδα τη φτωχιά, όχι τη φτωχή, ψάχνει ινδάλματα. Πες μου στον ΠΑΟΚ, εγώ ο ΠΑΟΞής λέμε για παράδειγμα, ποιο να έχω ίνδαλμα, που είμαι παιδί 8-10 ή είμαι μπαμπάς αγοριού, θέλω να πάρω μια φανέλα. Πες μου ένα. Σήμερα τον Κατσουράνη που θα μου φύγει αύριο να πάει στην ΑΕΚ. Τον ποιον. Ο Γκαρσία θα φύγει, Γιώργο. Σήμερα έχει επιλογές να αγοράσει ένα παιδάκι φανέλα. Ο Γκαρσία, ξέρεις κάτι. Θα πω κάτι, μην το παρεξηγήσουν όσοι το ακούσουν. Για τον ΠΑΟΞΥ ο Γκαρσία ήταν ότι για τις 400.000 Ελλήνων ψήφισαν Χρυσή Αυγή. Να πάμε στον Καραξιάκη να δώσει δύο μπουνιές στον Διόγο. Εγώ έτσι το είδα τουλάχιστον. Εγώ διαφωνώ. Μπορεί κάποιοι να δουν διαφορετική την προσέγγιση αυτή, αλλά έβγαλε το αποθυμένο. Οι άλλοι ψηφίσαν Χρυσή Αυγή, γιατί ψήφισαν. Για μένα ο Γκαρσία. Να δίνουν στη μέσα. Ο Γκαρσία για τον οπαδό είναι ο εαυτός του μέσα στο γήπεδο. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα κλωτσάω και βαράω. Γιατί λοιπόν, δεν αποδοκίμασταν την πρωτιά στον Τριόγο. Μπορεί να σημαίνει ότι εγώ παίζω με ψυχή με στο γήπεδο. Κάτσε λίγο. Ψυχή είναι η μπουνιά στον Τριόγο. Αυτό είναι λάθος. Όχι λάθος, αλητία είναι αυτό. Το αυτό ναι, αλλά συγγνώμη, άμα το πάμε ποδοσφαιρικά με τους νόμους της ηθικής του ποδοσφαίρου, είναι μια καθαρή αλητία. Είναι λάθος. Αλλά είναι αυτό που τον έκανε μάγκα. Καθαρή αλητία. Όμως, εγώ, ο Παοξής που έχω αποθυμένο στο κατεστημένο με πέναλτι Μαϊμού, με το έτσι με το άλλο, λέω μπράβο ρε Παύλος Κίστος. Καταλαβες. Εγώ σου είπα ότι για τον οπαδό ο Γκαρσία είναι ο εαυτός του, δηλαδή ο οπαδός, μες στο γήπεδο. Όχι μόνο γιατί θα κλωτσίσει τον ένα ποδοσφαιριστή αντίπαλο, αλλά γιατί θα βγάλει πάθος πάνω στο παιχνίδι. Το ίδιο λέμε με άλλα λόγια. Να πω και κάτι εγώ. Ναι. Εάν ο ΠΑΟΚ είχε πάρει κάποιους παίκτες
πολύ καλύτερος από τον Γκαρσία. Θα ξεχνιόταν ο Γκαρσία και ο κάθε Γκαρσία. Έχει πάρει καλύτερος παίκτης. Ναι, δεν έχει πάρει καλύτερος παίκτης. Μπορώ να πω έχει πάρει χειρότερος. Μετά τον Γκαρσία έχει πάρει χειρότερος παίκτης και όχι με την προσωπικότητα του Γκαρσία. Ποιος έκανε ποδοσφαιριστές τον Γκαρσία? Τον Τζουκαλά και τον Γκάτσε. Και δεν το είπε κανένας γιατί δέχεται πόλεμο. Τζουκαλά και Γκάτσε γίνανε από τον Γκαρσία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι ήρθαν και δες τον Λάζαρ τώρα πώς καταστρέφεται με τον Τζιόλι δίπλα. Ο Λάζαρ είναι ο πιο ποιοτικός παίκτης του ΠΑΟΚ στα χαρτιά. Και εγώ θεωρώ ότι ο Λάζαρ και ό,τι δύο... καλύτερο έχει πάρει ο ΠΑΟΚ και τον πήρε ένας προπονητής ο οποίος για μένα αυτός είναι ο προπονητής. Ότι πιστεύω στον εαυτό μου και φέρνω κάποιο παίκτη που το γνωρίζουν. Έτσι θα έπρεπε να κάνει και ο προπονητής ο τωρινός του ΠΑΟΚ. Φέρνω πέντε παίκτες δικούς μου. Δεν με ενδιαφέρει ποιος θα φέρει. Δεν θέλω να φέρει. Δεν ξέρουμε αν του είπε όμως ο. Δεν το ξέρω. Εγώ νομίζω ότι ένας μεγάλος προπονητής που είχε ένα τέτοιο κασέ θα έπρεπε να πει: φέρω τέσσερις παίκτες από την Ολλανδία που είδαμε τι παίκτες έχει η Ολλανδία, η δεύτερη ομάδα της Αγμάρ. Έκανε περίπατο μες στην Τούμπα. Ναι, άστο αυτό. Πάμε. Εγώ όχι, αυτό έχει σημασία. Υπάρχουν πέντε Ολλανδοί παίκτες καλοί. Επειδή θα έπρεπε να τους φέρει όλοι. Άσου πέντε Ολλανδούς. Επειδή με πήγε στους παράγοντες. Εγώ πλέον δεν πιστεύω κανένα. Δεν πίστευα ποτέ και τώρα δεν πιστεύω. Ο ένας φέρνει 7 εκατομμύρια την Πέμπτη, τη Μεγάλη Πέμπτη. Να γίνει άξιο με το κοινό κεφάλαιο. Ο άλλος παίρνει Μπερμπάντοφ, πώς το λένε, Ροναλντίνιο. Ο Ροναλντίνιο θέλει και παίζει με τον Τζαβέλα και τον Κατσουράλη στόπερ. Άσε με τώρα. Δηλαδή, τι να πιστεύω. Στον Ιρακλή και παίζει με Ράζα και με όλου του Ιδρύου. Από τη μία, ο φίλαθρος ταυτίζεται λοιπόν με αυτόν τον επαναστάτη. Απ' την άλλη, υπάρχει η ποδοσφαιρική λογική που εκφράζεται επίσημα διαστόματος ενός ευγνωσμένης αξίας τεχνικού που αμείβεται με 1,3 εκατομμύρια ευρώ και λέει ότι κύριε δεν μου κάνεις. Τι πιστεύεις κύριε Γκίνας τώρα, πού του αφήνεις την πύλη ας πούμε τώρα. Γιατί ο κόσμος έχει τρελαθεί. Ναι, καταρχάς η προσέγγιση του Γιώργου Μίτσου και του Γιάννη Μιχαλίτσιου σε διαφορετικά θέματα ήταν σωστή. Όσον αφορά την ψυχολογία. Πάμε στα δικά σου. Πάμε στα δικά μου. Αφού μας βγήκε σωστός, εντάξει, εντάξει. Έκανα και ένα κομπλιμάν. Πάμε στο παρασύνδι. Να πατήσει που σου είπαμε ότι είσαι ωραίος. Πώς θα γίνει τώρα να τα αποδώσω. Νομίζω το λάθος είναι του Ιβάν Σαββίδη. Πήρε μια πρωτοβουλία μόνος του. Πριν να το φέρει πίσω μισό... ή ήταν λάθος να έδωσε το OK στο Δόνι γύρω. Τώρα ακριβώς αυτό θα πω. Πριν προσληφθεί ο Στέφενς, πριν προσληφθεί προπονητής, παίρνει μια πρωτοβουλία, καλεί τον Γκαρσία αρχές Ιουνίου. Κανείς δεν κάλεσε τον Γκαρσία. Τον Γκαρσία τον έφερε πίσω ο στρατηγός Φραγκούλης. Αυτός τον έφερε πίσω. Κανείς δεν τον έφερε. Η ουσία είναι, Γιώργο, ότι ο Σαββίδης. Αυτοί οι επιφανείς παοξίδες στείλαν την επιστολή στον Ιβάν Σαββίδη, γιατί ο Ιβάν Σαββίδης είχε πάρει την απόφαση αυτή που του λέγανε ο Βρίζας, Μισουσιακόφ και την Κοντζάρεβα. Μόλις είδε όμως Φραγκούλη στρατηγός, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας του είχαν δώσει και μετά είχε φύγει και όλοι οι άλλοι παοξίδες, σου λέει εδώ αυτούς τους παοξίδες τους θέλω. Ήταν αυτός ο κύριος που γράφει τα βιβλία του. Ναι, γιατί πολύ ήταν. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, είναι να πω να ολοκληρώσω την άποψή μου. Ναι. Δεν είναι μικρό παιδάκι ο Σαββίδης. Είναι 54 χρονών. Δεν με ενδιαφέρει ποιος του είπε, τι του είπε, αν του είπαν. Ο ίδιος λοιπόν πήρε μια πρωτοβουλία πριν προσληφθεί ο προπονητής να κάνει μια προφορική συμφωνία με τον Γκαρσία, η οποία ενεργοποιήθηκε αργότερα. Ο Στέφενς, όταν ήρθε, τον βρήκε τον Γκαρσία, υπήρχε Γκαρσία ήδη, τον είδε στην προετοιμασία. Κατά τη δική του άποψη, όπως είπε και ο Γιώργος Μίρτσος, ο προπονητής ξέρει καλύτερα από όλους, έκρινε ότι δεν κάνει για το σύστημά του και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Επίσης, ο Γιάννης Μιχαλίτσος είπε κάτι σωστό, γιατί δεν έφερε δικούς του παίχτες. Πώς να φέρει. Κάτσε, άλλο θέμα. Αφού οι μεταγραφές είχαν ήδη γίνει. Όταν προσλήφθηκε, είχαν προγραμματιστεί να γίνουν οι περισσότεροι. Όχι, δεν είχαν. Έφερε ένα χοντρό για δοκιμή. Ένα χοντρό στόπερ για δοκιμή. Πολλές έγιναν μετά, αλλά ήδη είχε γίνει η προεργασία και ήταν σχεδόν κλεισμένος. Συγγνώμη λίγο, ρε παιδιά, σε αυτό που λέτε τώρα. Δεν έφερε δικούς του παίχτες. Να τα βλέπουμε λίγο ποδοσφαιρικά τα πράγματα. Μην τα βλέπετε αλλιώς. Φεύγει προπονητής Στέφενς από Ολλανδία. Συγγνώμη. Και πάει η Ελλάδα να γίνει προπονητής στον ΠΑΟΚ. Εκεί του λένε αυτοί που τον προσκαλούν να αναλάβει τον ΠΑΟΚ ότι υπάρχει τεχνικό team, Βρίζα, Σεργό, Γεωργιάδης, παίχτες διεθνείς, Euro, αυτοί που προγραμματίζουν τον ΠΑΟΚ, Σισιακόφ που ήταν στην Ανζή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτοί ξέρουν τι χρειάζεται η ομάδα, θα το πάρουν. Και έρχεται και βρίσκει τέσσερα αριστερά μπακ και ο Μπαρμπαλίνο του θέλει για πρωινό. Έρχεται βρίσκει κάτι στόπερ που κουτουλάνε. Έτσι την πάει. Ώρα, συγγνώμη, που οι προγραμματιστές του ΠΑΟΚ, γι' αυτό τα έχουμε αυτούς, λέγανε ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει ένα ποιοτικό στόπερ δίπλα στον Κατσικά. Παίρνουν ποιοτικό στόπερ το Λόπεθ από την Ισπανία και έρχεται ο Στέφενς και λέει: αυτοί και οι δύο μαζί δεν κάνουν για πουθενά. Πάρ τους, πέταξε τους. Και βάζει τον Τζαβέλα στόπερ. Γιατί δεν πήρε άλλο στόπερ. Ναι. Αυτό που λες Γιώργο έγινε στην προετοιμασία τον Ιούλιο. Καθίστε λιγάκι. Η μεταγραφική περίοδο έρχεται τώρα τον Ιανουάριο. Τώρα, όταν εγώ βλέπω, μου βγάζει η ΠΑΕΡΕ, παιδιά, φωτογραφία 13 και ο ένας φοράει γυαλιά ηλίου, οι οποίες συνεδριάζουν για μεταγραφές του ΠΑΟΚ, αν μη τι άλλο σε μένα φαντάζει αστείο. Εδώ δεν μπορεί να συνονιθεί με τον εαυτό σου. Θα συνονιθούν 13 μεταξύ του.
και μετά θα πούνε στο μεγάλο αφεντικό για να πει κοινό τελικά. Δηλαδή αυτό είναι. Κατακλείδη, Γιώργο, για να ολοκληρώσω, δεν ρωτήθηκε ο Στέφης. Τώρα, έλα, αν τον θέλει τον Γκαρσία, δεν τον θέλει. Τον βρήκε, τον βρήκε, πιστεύει ότι δεν του κάνει. Είναι τόσο απλό το πράγμα, δηλαδή το περίεργο που είναι. Εγώ ξαναλέω πως το θέμα δεν είναι το ότι δεν παίζει ο Γκαρσία. Σας είπα ένα κάτι που έγινε στη Βέρεια. Μισό λεπτό, Κώστα Κόντζα, μισό λεπτό. Δεν είναι ότι δεν παίζει. Το θέμα είναι πώς του φέρεσαι. Ο Γκαρσία δεν είναι ούτε ο Τσανδάρης και sorry για το παιδί. Εντάξει, Γιώργο, ούτε ο Στέφες είναι κανένα παιδάκι. Μα ποιος είπε ότι είναι παιδάκι. Επειδή δεν είναι παιδάκι, είναι 60 χρονών. Πρέπει λοιπόν να φέρονται. Πρέπει λοιπόν να φέρονται ανάλογα τις ηλικίες και τις. Και του βιογραφικού κόσμου. Τώρα δεν είμαστε στην κατηγορία του Δόνη που λέμε ποιο είσαι, Γιώργο Δόνη, εσύ να συμπεριφέρεις έτσι τον Γκαρσία. Δεν έχει σημασία ποιο είσαι. Τότε έχουμε απέναντί μας τον Στέφενς, ο οποίος έχει μια πορεία ζωής και προπονητικής καριέρας που δεν έχει δώσει δικαιώματα που θέλει. Γιατί ρε παιδιά, αυτό δηλαδή, που λέει ο κύριος Γκόντζος, γιατί να γίνει θέμα Γκαρσία. Δεν καταλαβαίνω. Υπάρχει ανώνυμη εταιρεία που διοικείται και ειδικά ο ΠΑΟΚ. Τελικά είναι αυτή η ομάδα η μοναδική που θα μείνει στη Βόρεια Ελλάδα από ό,τι φαίνεται. Ο ΠΑΟΚ έχει και μεγάλο μέτοχο που δηλώνει ότι έχω λεφτά, ό,τι. Διοίκηση. Πώς είναι και οι διοικούντες. Δηλαδή δεν μπορούσαν να το τελειώσουν αυτό. Αυτή έπρεπε, όπως και πέρυσι, αυτή έπρεπε να και επίσης πρέπει να σταματήσει να διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση. Κάνει κακό και στους δυο. Και απομυθοποιεί τον Παύλο Γκαρσία, ο οποίος προσωπικά το θαυμάζω και σαν άνθρωπο και σαν ποδοσφαιριστή, αλλά και κάνει κακό και στη διοίκηση του ΠΑΟΚ. Έτσι. Mm-hmm. Έλα, Κωστακά, δεν θα πεις. Θέλω να πω ότι είναι λάθος η διάρθρωση, όλη η παιδιά. Η συζήτηση είναι λάθος. Ο προπονητής δεν είναι μάνατζερ, το έχουμε μπερδέψει. Τι πάει να φέρει 4-5 δικούς παίκτες ο προπονητής. Οι τεχνικοί διευθυντές αυτοί τι κάνουν. Τι λέει, πάει ο Αντζελότη και παίρνει παίκτες. Ο Αντζελότη λέει, θέλω να στο περνάω. Το παίρνει, πάνε οι άλλοι, ψωνίζουν. Δηλαδή, ο προπονητής, άμα το κάνει μάνατζερ, το έχασε το παιχνίδι.